Στην Κύπρο επιστρέφει και πάλι το επίκεντρο της σύγκρουσης του ελληνισμού με τον αναθεωρητισμό του νεοθωμανού Σουλτάνου Ερντογάν. Μπορεί στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και στη Λιβύη, Έλληνες και Τούρκοι υπουργοί να συναντήθηκαν και να μίλησαν για ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας, αλλά επί του πεδίου όλοι ετοιμάζονται για τον επόμενο γύρο. Το Nautical Geo απέπλευσε το βράδυ της Πέμπτης για την περιοχή που είναι γι' αυτό δεσμευμένη μέχρι τις 23 Οκτωβρίου, και ενώ τουρκικές μονάδες βρίσκονται στην περιοχή και αναμένεται να αυξηθούν στο προσεχές διάστημα, καθώς η Τουρκία ετοιμάζει και στη Μεγαλόνησο άσκηση έρευνας και διάσωσης. Με παράνομη ναύτεξ δέσμευσε περιοχή στα ανοιχτά της αμοχώς του από τις 26 έως και τις 27 Οκτωβρίου. Παράλληλα, σε επίπεδο ΝΟΤΑΜ συνεχίστηκε η σύγκρουση Αθήνας-Άγκυρας, καθώς η τελευταία θέλει να βγάλει και μη επανδρομένα αεροσκάφη στο κέντρο του Αιγαίου, όπου επιδιώκει με τη δική της παράνομη οδηγία προς υπηταμένους να κλείσει σχεδόν όλο το κεντρικό αρχιπέλαγος για ένα μήνα και συγκεκριμένα μέχρι τις 12 Νοεμβρίου για ασκήσεις έρευνας και διάσωσης και επιχειρήσεις υποστήριξης περιβαλλοντικής προστασίας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.